Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Είμαστε 31 ημέρες ακριβώς μετά την έναρξη των περιοριστικών μέτρων για τον περιορισμό βεβαίως της εξάπλωσης του COVID-19 ή αλλιώς κορονοϊού, όπως έχουμε μάθει να το λέμε. Εσείς και η επιστημονική σας ομάδα δουλεύετε πάνω σε ένα φάρμακο το οποίο ενδέχεται να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των νοσημάτων που πλήρονται άμεσα από τον κορονοϊό και βεβαίως μιλάμε για τις καρδιοπάθειες, για τους ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Διαβάζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Κύριε Σβαρνιά, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό Πάσχα να έχουμε και εσείς και οι θεατές, τηλεθεατές. Πράγματι, υπάρχει μια διεθνής προσπάθεια, φρενίδιδα θα έλεγα, για να υπάρξουν φάρμακο ή φάρμακα ή εμβόλιο ή εμβόλια που θα αντιμετωπίσουν αυτό το νέο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή η ανθρωπότητα, δηλαδή τη νόσημα COVID-19. Όσον αφορά το ερώτημά σας, υπάρχει ένα παλιό φάρμακο, η κολχικίνη. Ένα φάρμακο φθηνό, πολύ δοκιμασμένο, με ελάχιστες παρενέργειες, που χρησιμοποιείται πολλές δεκαετίες για θεραπεία πολλών καταστάσεων, όπως η ουρική αρθρίτιδα, περικαρδίτιδες και άλλα. Από την άλλη πλευρά, ξέρουμε, έχουμε τελευταία και συνεχώς εμπλουτίζω με τη γνώση μας, ότι ο κορονοϊός πειράζει την καρδιά σε ένα μεγάλο ποσοστό, είτε άμεσα είτε έμεσα μέσω αναπνευστικής ανεπάρκειας. Αυτό το ποσοστό ανέρχεται, φτάνει μέχρι και 40%. Δηλαδή, οι ασθενείς που νοσηλεύονται για πάθη, για αυτή την νόη λίμωξη, παρουσιάζουν καρδιακά προβλήματα. Και ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν ήδη ένα ιστορικό καρδιοπάθειας. Η κολχικίνη τη δοκιμάζει η ερευνητική μας ομάδα 10 χρόνια τώρα για άλλες καταστάσεις. Και βασιζόμαστε στην πολύ μοναδική αντιφλεγμονώδη δράση που έχει, που δεν έχει σχέση με τα άλλα αντιφλεγμονώδη, τα οποία όπως ξέρουμε όλοι και όπως διαβάσατε, δεν έχουν ένδειξη. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Αυτή τη στιγμή οργανώθηκε μία μελέτη πανελλήνιας κλίμακας, και από το εξωτερικό έχουμε συνεργάτες, αλλά είναι μία αμιγώς ελληνική μελέτη, 26 κέντρα σε όλη τη χώρα, πάνω από 100 επιστήμονες, γνωστοί και νεότεροι, μελετούν το φάρμακο σε ένα πρωτόκολλο το οποίο πέρασε από το ΕΟΦ, έχει καταθεί και διενεργείται. Μέχρι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 90 ασθενείς. Ένας μεγάλος αριθμός, ο οποίος συνεχώς αυξάνει, που μελετάτε τη δράση της κολχικίνης επικουρικά, πέραν από την αγωγή την οποία παίρνουν οι ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ή στις μονάδες εντατικής θεραπείας, παίρνουν και κολχικίνη για να δούμε αν προστατεύεται το μυοκάρδιο. Όσον αφορά τις διάφορες βιοχημικές εξετάσεις που έχουμε για να δούμε ότι προσβάλλεται το μυοκάρδιο ή την κλινική εικόνα του ασθενούς. Στο τέλος θα δούμε μετά από 2-3 εβδομάδες που θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα κατά πόσον βοηθάει η κολχικίνη. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε θετική έκβαση. Το λέω αυτό γιατί μετά από εμάς μεγάλη καναδική ομάδα ερευνητών θα μελετήσει το φάρμακο όχι νοσοκομιακά αλλά προνοσοκομιακά, σε βάση προληπτική σε 6.000 ασθενείς για να δει τι κάνει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η κολχικίνη είναι στο μικροσκόπιο της ιατρικής έρευνας και πιστεύουμε ότι σύντομα θα αποκτήσει τη θέση της στην θεραπευτική φαρέτρα για αυτούς τους ασθενείς. Το σύντομα μιλάμε δηλαδή Σεπτέμβριο, Οκτώβριο ή λίγο παραπάνω. Και νωρίτερα. Νωρίτερα. Θέλω να σου πω βεβαίως ότι αυτή τη στιγμή προτού βγουν τα αποτελέσματά μας έχει ενταχθεί στον θεραπευτικό αλγόριθμο σε ασθενείς στους οποίους προσβάλλεται η καρδιά και δεν έχουν άλλο τρόπο να το αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, αν δείτε τον πρωτόκολλα τα οποία προτείνει ο ΔΥ για αυτούς τους ασθενείς, είναι και η κολχικίνη μέσα. Εμείς θα μελετήσουμε ακριβώς την ευεργετική ή όχι δράση στο μυοκάρδιο. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο δεν ξέρω, επιστημονικά μπορεί να φαίνεται, επιτρέψτε μου την έκφραση, χαζό. Αλλά ενδεχομένως θα το έχετε ακούσει κι εσείς από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και πολύ μεγάλη σχέση με την ιατρική και πώς θα μπορούσαν άλλωστε να έχουν. Γιατί ήμασταν απροετοίμαστοι μπροστά σε αυτόν τον ιό? Σχόλιο σε αυτό που είπατε, χαζή ερώτηση, χαζές ερωτήσεις, γιατί δεν υπάρχουν. Χαζές απαντήσεις. Το ξέρω,
Συμφωνώ σε αυτό. Είμαστε προετοίμαστοι. Είναι ένας καινούριος ιός. Ξέρετε πολύ καλά, ξεκίνησε από την Κίνα και ταχύτατα επεκτάθηκε σε όλο τον κόσμο, σε όλο το δυτικό ημισφαίριο κυρίως. Και βλέπουμε το τι τρομακτικά πράγματα γίνονται στη γειτονιά μας και πέρα του Ατλαντικού. Είμαστε προετοίμαστοι γιατί είναι καινούριος ιός, δεν έχουμε φάρμακα, δεν έχουμε εμβόλια και μεταδίδεται πολύ εύκολα. Και το τέταρτο, δεν υπάρχει ανοσία της κοινότητας. Δεν υπάρχουν άτομα με αυτή τη στιγμή με αντισώματα. Τι σημαίνει αυτό? Αν υπήρχε όπως τη γρήπη ένας φραγμός με άτομα τα οποία έχουν νοσήσει και έχουν ανοσία, θα είχαμε κάτι ανάλογο που επιτυχάνουμε τώρα με τον εγκλεισμό, με τα περιοριστικά μέτρα. Η σωστή ανάγνωση της αδυναμίας μας, το ότι δεν έχουμε πολλές μονάδες εντατικής θεραπείας με βάση τον πληθυσμό, φαίνεται ότι μας οδήγησε σε επιτυχή μέτρα, κρίνοντας την επιτυχία από τον αριθμό των θανάτων και των κρουσμάτων. Αυτό πόσο εύκολο είναι να διαταραχθεί εάν δεν συνεχίσουμε να ακολουθούμε τα μέτρα? Ναι, στο πρώτο σχόλιο πράγματι μας βρήκε με λίγες κλίνες εντατικής θεραπείας, αλλά από την πίεση και το φόβο μήπως έχουμε μεγάλο αριθμό κρουσμάτων που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη αναπνοής, αναπτύξαμε, το Υπουργείο ανέπτυξε, από τις 650 έχουμε κοντεύουμε τις 1.000 κλίνες εντατικής θεραπείας με δυνατότητα υποβοήθησης αναπνοής. Αυτές είναι κλίνες οι οποίες θα μείνουν, να το πω έτσι απλά, μετά το πέρασμα του κορονοϊού. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το κέρδος, αν θεωρηθεί κέρδος, βεβαίως. Αυτό το τεράστιο ταρακούνημα, θα έλεγα, του συστήματος δημόσιας υγείας που την εκτοξεύει προς το καλύτερο. Και είναι το καλό στοιχείο που βγαίνει από αυτήν όλη την ταλαιπωρία. Είμαστε στην περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος. Έρχεται η κορύφωση του Θείου Δράματος και είναι Πάσχα των Ελλήνων Πάσχα. Για τους Έλληνες δεν εννοείται ένα Πάσχα μοναχικό, στο σπίτι, περιορισμένο. Μια πιθανή έντονη συνάθρησή μας με συγγενείς και φίλους είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφύγουμε τηρώντας τα μέτρα? Σαφώς ναι. Δεν πρέπει να χαλάσουμε αυτό που πετύχαμε με τόσες θυσίες και κατά έναν τρόπο πολύ θαυμαστό για τη δυτική κοινωνία. Γιατί επαναλαμβάνω, βλέπετε τι έπαθε η Ιταλία, που υποτίθεται ότι είναι ανεπτυγμένη χώρα με προηγμένο σύστημα υγείας, ή ακόμα καλύτερα η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό που πετύχαμε με αυτές τις προσπάθειες κυβέρνησης, πολιτικών κομμάτων και κυρίως νοσηλευτικού, ιατρικού προσωπικού και λαού κυρίως, δεν πρέπει να το χαλάσουμε. Υπομονή, Πάσχα θα έρθουν κι άλλα, αρκεί να είμαστε όλοι εδώ και στα επόμενα Πάσχα που θα έρθουν. Εν ώψη της τουριστικής περίοδου, η οποία είναι και μεγάλη αγωνία για την οικονομία των νησιών μας και όχι μόνο. Είναι πρόβλημα. Αυτό είναι πρόβλημα και ειδικά για το νησί της Σάμου, που ζει σε μεγάλο ποσοστό, κινείται όλη η οικονομία η τοπική από τον τουρισμό. Δυστυχώς, εφέτος ο τουρισμός θα είναι σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Προσπαθούμε να το μειώσουμε από πλευράς δηλαδή κυβερνητικής κατά το δυνατόν, με διάφορες δράσεις ενίσχυσης. Αλλά σίγουρα ο τουρισμός έχει δεχθεί και θα δεχθεί ένα μεγάλο πλήγμα. Το ίδιο συμβαίνει και για τις διάφορες επιχειρήσεις οι οποίες έλκονται από τον τουρισμό. Εννοώ τις διάφορες συντήσεις επιχειρήσεις, παραγωγής τροφίμων, κρασιού. Μην ξεχνάτε ότι το μεγάλο προνόμιο που έχει η Σάμος να έχει ένα μοναδικό κρασί παγκόσμια, που το διακινεί κυρίως μέσω του συνεταιρισμού, έχει αναστείλει ο συνεταιρισμός στην λειτουργία του λόγω αναστολής των παραγγελιών. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα θεραπευτούν στο μέτρο που μπορούν, όχι απόλυτα, με ενισχύσεις ανάλογες και παρεμβάσεις της πολιτείας σε αυτούς τους κλάδους που πλήττονται. Για φέτος, να ξεπεράσουμε τον κάβο. Συνεχώς, δυστυχώς, κύριε Βεζαρονιά, η Ελλάδα περνάει κάβους. Περάσαμε τον κάβο του μνημονίου, τώρα έχουμε τον κάβο του κορονοϊού. Αλλά θα τον περάσουμε γι' αυτόν. Μάλιστα. Μια άλλη ανησυχία είναι ότι στο καλό σενάριο που έχουμε μια επανακίνηση του τουρισμού, πόσο θα πρέπει να φοβόμαστε, έστω και στην περίοδο του καλοκαιριού, μια αύξηση της μεταδοτικότητας του ιού και για εμάς εδώ ειδικότερα που δεν έχουμε κρούσμα μέχρι σήμερα? Έτσι. Το πρώτο είναι ότι ο ιός το καλοκαίρι, αυτή λέει η εμπειρία μας με άλλους κορονοϊούς και με τον ιό της γρήπης, ότι μειώνεται η μεταδοτικότητά του. Όχι μόνο η μεταδοτικότητα αυτή καθεαυτή του ιού, αλλά και
οι συνθήκες περιβάλλοντος όσον αφορά τους κλειστούς χώρους και αυτά. Το καλοκαίρι είναι, δηλαδή, δεν είναι το καλύτερο περιβάλλον για να μεταδοθεί ο ιός. Αυτήν την άλλη πλευρά, όσο περνά ο καιρός, τόσο αποκτά ένα μέρος του πληθυσμού ανοσία. Εάν αυτό το που περνάει λοιμώξεις, κυρίως ασυμπτωματικές. Γιατί μην γελιόμαστε, εάν τώρα που θα γίνουν εκτεταμένη μελέτη του πληθυσμού, μελέτη αντισωμάτων, θα φανεί ότι είναι πολύ μεγάλο το ποστό σε σχέση με τα 2.000 περίπου κρούσματα που αναφέρονται. Επομένως, όσο αυξάνει αυτός ο πληθυσμός που έχει ανοσία, τόσο έχουμε λιγότερες πιθανότητες να έχουμε έξαρση πανδημίας. Και το τρίτο είναι ότι έρχονται φάρμακα, θα έρθει το εμβόλιο, επομένως θα είμαστε πολύ πιο έτοιμοι το φθινόπωρο, ενδεχομένως και το καλοκαίρι, στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Γιατί δεν κατάλαβα καλά και οι γνώσεις μου ιατρικές είναι περιορισμένες. Είπατε ότι πριν από λίγο ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, δηλαδή να έχουμε νοσήσει περισσότεροι από τον ιό, αλλά να είμαστε ασυμπτωματικοί. Αυτό είναι σίγουρο. Βεβαίως, βεβαίως. Ένα ποσοστό, πολύ μικρό ποσοστό, κάνει συμπτώματα τέτοια που θα αναγκάσουν τον νοσούντα, τον ασθενή να πάει στο νοσοκομείο. Ένα μεγάλο ποσοστό, ειδικά σε νεότερα άτομα, περνάει σαν ένα κρυολόγημα, μια ήπια μορφή γρήπης και το καθεξής. Δεν το καταλαβαίνει δηλαδή. Και αυτό θα το ανιχνεύσουμε με την εκτεταμένη χρήση των τεστ των διαφόρων διαγνωστικών για να δούμε. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι άλλο. Καλή δύναμη, καλό Πάσχα. Του χρόνου θα είναι καλύτερα. Εφέτος θα γίνει μοναχικό και Πάσχα περισυλλογής. Αλλά Πάσχα που θα μας διασφαλίσει ότι δεν θα έχουμε ελάχιστες απώλειες στην ανθρώπου μας. Του χρόνου θα είναι καλύτερα.